Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που βρίσκεστε μέσα σε αυτή την αίθουσα. Σε πόσες ημερίδες, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις έχετε βρεθεί, οι οποίες διοργανώνονται από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, την περιφέρεια, τους δήμους, το Υπουργείο, τις εταιρείες φαρμάκων και λιπασμάτων που σας ξεζουμίζουν. Ακόμα πολλές φορές και στη συνδιοργάνωση πολλοί από αυτούς με τους εξής παχυλούς ευρωπαϊκούς τίτλους, και αναφέρω κάποιους. Πράσινη αγροτική ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός στη γεωργία, προοπτικές για μια βιώσιμη και ανθεκτική γεωργία. Μάλλον σε πολλές βρεθήκατε και άλλες τόσες διαβάσατε ότι έγιναν. Μια τέτοια φιέστα της κυβέρνησης με την Περιφερειακή Αρχή ήταν και η προχθεσινή εδώ στην Κοζάνη, όπου έγινε προσπάθεια να κρυφτούν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής και να εμφανιστούν και ακόμα μια φορά ως σωτήρες αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα. Μέσα σε αυτή την αίθουσα, λοιπόν, δεν θα ακούσετε προτάσεις διαχείρισης των προβλημάτων σας. Δεν θα ακούσετε λύσεις πώς θα αφήσετε τα κοπάδια και τα χωράφια σας για να γίνετε επιχειρηματίες. Μέσα σε αυτή την αίθουσα θα ακούσετε αλήθειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο της, αλλά και την πρότασή μας για την ανάπτυξη που συμφέρει το λαό. Γιατί μόνο το ΚΚΕ από χρόνια πριν, από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και σήμερα, ενημερώνει, φωνάζει, παίρνοντας ξεκάθαρη θέση για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικά, αλλά και ειδικά στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ υπηρετεί ευλαβικά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση, η οποία πολλαπλασιάζει την ενεργειακή φτώχεια. Είναι δηλαδή ένα από τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια, της ενίσχυσης των ομίλων του αγροτοδιατροφικού τομέα και τη στήριξή τους στους παγκόσμιους μονοπωλιακούς ανταγωνισμούς σε βάρος των βιοπαλιστών αγροτών. Και θα το εξηγήσουμε αυτό με παραδείγματα παρακάτω συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, την οποία μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, στον τόπο του εγκλήματος για την επιβίωση των βιοπαλιστών αγροτών, την ψήφισαν τον Οκτώβριο του 2020 όλοι οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονταν στον δρόμο του αγώνα, στα μπλόκα τους, είχαν το θράσος να τους παραμυθιάζουν ότι είναι στο πλευρό τους. Όλοι τους από κοινού, στα μακρινά ήσυχα και φιλόξενα σαλόνια των Βρυξελών και του Στρασβούργου, τα έβρισκαν σαν Ευρωπαίοι πολίτες, συνεταιράκια, αφήνοντας στην άκρη τους προεκλογικούς φιλοκαυγάδες για τα επιμέρους, που αξιοποιούν για να κρύψουν την κοινή στράτευσή τους με την πολιτική υπέρ των μονοπωλίων και τους επιζήμιους αντιλαϊκούς στόχους της. Όλοι τους πλην ΚΚΕ, που όχι μόνο καταψήφισε την ΚΑΠ στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά αποδείκνει έγκαιρα με τις ανακοινώσεις του ότι η νέα ΚΑΠ βάζει ακόμα περισσότερα εμπόδια στην επιβίωση των βιοπαλιστών αγροτών, στην παραμονή τους, στο χωράφι και στο στάβλο τους, και αποκάλυπτε την πολιτική της πράσινης μετάβασης που φέρουν τα λόγια. Με την εφαρμογή της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απ' τη μια ξεπληρίζονται οι μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, και απ' την άλλη ταιριεύουν οι μεγάλες επιχειρήσεις παραγωγής και μεταποίησης αγροτικών και ζωικών προϊόντων, μαζί τους οι μεγάλοι προμηθευτές αγροτικού εξοπλισμού και εφοδίων, οι μεγαλέμποροι γενικά. Η αγροτιά σε όλη τη χώρα και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τις παρουσίαζαν και ως πρότυπο αγροτικής ανάπτυξης, διεκδικεί το αυτονόητο. Να συνεχίσει να είναι αγροτιά, να μην της πάρουν τη γη, να μην της πάρουν το κοπάδι, να μπορεί να ζήσει και να παράγει στον τόπο της. Για ένα μήνα περίπου βρίσκονταν στα μπλόκα διεκδικώντας λύσεις στα αυξημένα προβλήματά τους, όπως το αυξημένο κόστος παραγωγής. Καμία δέσμευση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα όμως η κυβέρνηση παρέχει στους βιομήχανους φθηνό ρεύμα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ενώ στους εφοπλιστές δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο και δεκάδες φοροαπαλλαγές, τις οποίες μάλιστα τις έχουν κατοχυρώσει και στο Σύνταγμα της χώρας. Λένε στους αγρότες, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε κατώτερες τιμές. Σε αυτούς όμως που λιμένονται τους αυτοκινητόδρομους, όπως και το σύνολο των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, δίνουν εγγυήσεις για τυχόν διαφυγόντα κέρδη. Λένε για παράδειγμα, και εδώ στους αγρότες και κτηνοτρόφους, δεν μπορούμε να σας αποζημιώσουμε από τις φυσικές καταστροφές και τις αρρώστιες. Δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Όμως τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους τους αποζημίωσαν την περίοδο της πανδημίας. Τους αποζημιώνουν ό,τι και αν συμβεί.
μια περιοχή πλούσια σε αγροτικά εδάφη για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Με την νέα ΚΑΠ κόπηκαν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις σε μήλα και ροδάκινα, όπου ήταν ένα σημαντικό ποσό ώστε να καλύπτουν οι αγρότες της Φλόρινας, της Εωδέας, του Βελβετού και της Καστοριάς στο κόστος παραγωγής. Επίσης, οι επιδοτήσεις δίνονται ακόμη με βάση την έκταση βοσκοτόπου και όχι τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου στους κτηνοτρόφους, βασικό αίτημα των κτηνοτρόφων των Βερβενών το προηγούμενο διάστημα. Στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης, κόψαν το πρασίνισμα που ήταν το 1/3 των επιδοτήσεων του κάθε παραγωγού και πήγαν τα λεγόμενα οικοσχήματα, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο από πανάκριβες πρακτικές, από τις οποίες γίνεται ακόμη πιο δυσβάστατο το κόστος παραγωγής για τον αγρότη, πάνω στην πλάτη του οποίου κερδοφορούν τα πράσινα μονοπόλια στην Ευρώπη. Συνολικά το κονδύλι είναι μειωμένο κατά 10%. Στην πραγματικότητα όμως είναι πολύ παραπάνω εξαιτίας του πληθωρισμού. Αυτές οι αλλαγές στην καταναλωμή των άμεσων ενισχύσεων έχουν ως κριτήριο την καλύτερη προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής στις προτεραιότητες των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, προωθείται η διασύνδεση της επιδότησης με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που εξυπηρετούν την ανταγωνιστικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας. Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, από το 2009 έως το 2020, οι αυταποσχολούμενοι στην αγροτική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία μειώθηκαν κατά 10.500. Επιπλέον παρατηρούμε ότι οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δυτική Μακεδονία με βοηθή μειώθηκαν κατά 40%, με εγωπρόβατα περίπου 35%, ενώ με χείρους και πουλερικά ξεπερνάει μείωση το 80%. Την ίδια στιγμή όμως, ο μέσος όρος ζώων ανακμετάλλευση έχει αυξηθεί σε κάθε κατηγορία, αγγίζοντας έως και το 200% στους χείρους. Μέσα σε μια δεκαετία, η συγκεντροποίηση της ζωικής παραγωγής και των ζώων είναι τρομερή. Αντλώντας πληροφορίες από τα ίδια στοιχεία την ίδια δεκαετία, βλέπουμε ότι οι αμοιβώς γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουν μειωθεί κατά 35%. Οι εκμεταλλεύσεις με αγροτριές καλλιέργειες έχουν μείωση 31%, με αμπέλια 55% και με δεντρώδεις καλλιέργειες 15%. Απ' την άλλη όμως, παρατηρείται και εδώ ότι ο μέσος όρος τερμάτων ανά εκμετάλλευση αυξάνεται με χαρακτηριστικό παράδειγμα της εκμεταλλεύσης με αμπέλια, όπου αυξήθηκε σε στρέμματα κατά 45%. Ορίστε ποιο είναι το φωτεινό του παράδειγμα για τη δίκαιη μετάβαση της ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δυτική Μακεδονία. Λιγότεροι αγρότες βιοπαλλεστές, μεγαλύτεροι επιχειρηματίες. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι διπλά εκτεθειμένοι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, την ακρίβεια στο ρεύμα του σπιτιού απ' τη μία, και απ' την άλλη έχουν να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα αγροεφόδια, τις εξευτελιστικές τιμές που πολλούν τα προϊόντα τους, το πανάκριβο ρεύμα στις κομμόνες τους. Τα κονδύλια της ΚΑΠ αλλά και των άλλων ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλα, προέρχονται από τη φορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας, από εμάς δηλαδή, αλλά αντί να οδηγούνται προς όφελός μας, χορηγούνται με κριτήριο τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι αναγκαία έργα για υποδομές, όπως αντιπλημμυρική προστασία, για προστασία της αγροτικής παραγωγής ή για σχεδιασμό σταδικών εγκαταστάσεων, αγροτική οδοποιία ή αρδευτικά έργα δεν χωράνε στη λογική κόστους ωφέλους και γι' αυτόν τον λόγο δεν ιεραρχούνται στις διάφορες χρηματοδοτήσεις. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η πολιτική που ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχει να προσφέρει τίποτα στον βιοπαλλιστή αγρότη παρά μόνο τον πάτο του βαρελιού που έξισαν και το προηγούμενο διάστημα. Την ίδια κατεύθυνση έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ως μόνο δρόμο την ανταγωνιστικότητα των ευρωενωσιακών μονοπωλίων σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Αυτή την ανταγωνιστικότητα την επιτυγχάνει με τη συγκέντρωση της παραγωγής και σε μια πορεία της γης και του αγροτικού κεφαλαίου, είτε άμεσα είτε μέσω διαφόρων συλλογικών σχημάτων, όπως για παράδειγμα οι περιβόητες ομάδες παραγωγών. Οι χιλιάδες αγρότες που βγήκαν στον δρόμο σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι η απάντηση στον ευρωπαράδεισο που διαφημίζουν όλοι οι υπόλοιποι. Εμείς το λέμε καθαρά. Από αυτό το σύστημα και τις κυβερνήσεις του, ο βιοπαλλιστής αγρότης, ο βιοπαλλιστής κτηνοτρόφος δεν θα επιβιώσει. Για εμάς, στο ΚΚΕ λοιπόν, το θέμα της επιβίωσης και της ποιότητας ζωής του αγροτοκτηνοτροφικού δεν είναι ζήτημα καλής οικονομικής συναλλαγής του με βιομήχανους, εμπόρους, τραπεζίτες, απευθείας ή μέσω κρατικών φορέων. Είναι ζήτημα βαθύ πολιτικό και οικονομικό. Είναι ζήτημα ποια τάξη βρίσκεται στην εξουσία. Αναγκαστικά μπροστά σας ανοίγονται λοιπόν δύο δρόμοι. Ή ο προθάλαμος της
συγκέντρωσης κτηνοτροφικής γεωργικής παραγωγής και γης σε ολοένα λιγότερα καπιταλιστικά χέρια, με εκτοπισμό του σημερινού αγρότη και τη μετατροπή του σε εργάτη εκμεταλλευόμενο από το κεφάλαιο, ή η συμπόρευση με το επαναστατικό εργατικό κίνημα για την κατάργηση των καπιταλιστών και την εργατική λαϊκή εξουσία, στην οποία θα έχετε λόγο μέσα από τους συνεταιρισμούς και τα αγροτικά συμβούλια. Ο πρόσφατος μεγαλειώδης αγώνας των διακοπαλιστών αγροτών ξεγύμνωσε την ΚΑΠ, γιατί οι λαοί που βρίσκονται στον δρόμο είναι η πραγματική Ευρώπη. Σας καλούμε λοιπόν και εν ώψη ευρωεκλογών να δείτε το συμφέρον σας ταξικά. Σας καλούμε να στηρίξετε το ΚΚΕ. Με ακόμη πιο δυνατό κουκουέ θα είναι πιο δυνατή η φωνή του λαού, η φωνή του βιοπαλιστή αγρότη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με πιο δυνατό ΚΚΕ δίνουμε πανευρωπαϊκή απάντηση, ελπίδα, με στόχο να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια Ευρώπη πραγματικά των εργαζομένων, των λαών και των αγροτών.